Με ιδιαίτερη χαρά ανοίγω σήμερα τις εργασίες του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενός διεθνούς θεσμού που έχει γίνει σημείο αναφοράς για την Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται ο συνεχιζόμενος για δεύτερο χρόνο πόλεμος στην Ουκρανία. Η αντίσταση των Ουκρανών και η στεναρή υπεράσπιση της εθνικής τους ακεραιότητας συγκινεί τον ελληνικό λαό. Από την πρώτη στιγμή, η Ελλάδα έσπευσε ως οργανικό μέρος της Ευρώπης και της Δύσης να υπερασπιστεί τις αξίες του διεθνούς δικαίου ενάντια στον επιθετικό αναθεωρητισμό. Παραμένει δέσμευση της Δύσης η διαρκής υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, το μέλλον του οποίου είναι στη δημοκρατική Ευρώπη της ειρήνης και της ευημερίας. Η ρωσική εισβολή σήμανε τη γεωπολιτική ενηλικίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι η οικονομική και ενεργειακή αλληλεξάρτηση με αυταρχικά καθεστώτα δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ειρήνη. Έτσι, προχωρά ταχαίως τόσο στην ενδυνάμωση της θωράκισης και αμυντικής ενοποίησής της, όσο και στην ενίσχυση και διεύρυνση με δύο νέα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είναι προς το συμφέρον των διατλαντικών μας συμμάχων και του ΝΑΤΟ η ανάδειξη ενός ισχυρού, συνεκτικού και αξιόπιστου ευρωπαϊκού πυλώνα στο εσωτερικό μιας αραγούς Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως με δεδομένες τις ανησυχίες για την προσέγγιση της Κίνας με τη Ρωσία. Από τον διπολικό κόσμο της μεταπολεμικής περίοδου, περάσαμε με το τέλος του ψυχρού πολέμου σε έναν μονοπολικό κόσμο και πλέον βρισκόμαστε σε έναν κόσμο πολυπολικό, με εντυνόμενη αταξία και με διάτρητο τον ιστό των διεθνών θεσμών, συμφωνιών και κανόνων που διατηρούσαν λειτουργικό το πολυμερές διεθνές σύστημα. Το παγκόσμιο αυτό περιβάλλον ρευστότητας καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη γεωπολιτική χειραφέτηση της Ευρώπης και την ανάγκη για ενότητα, αυτονομία και ισχύ, ώστε η ίδια να είναι σε θέση να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τις αξίες και τα συμφέροντά της. Αξίες και συμφέροντα που συναρτώνται με οικουμενικές επιδιώξεις. Ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα για την προστασία των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, όπως οι διεθνείς συναλλαγές, το Διεθνές Δίκαιο για την Προστασία των Συνόρων και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ειρηνευτικές αποστολές στα πεδία των συγκρούσεων, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των πανδημιών, οι διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα, όπου η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία. Εκεί ιδίως, στην αντιμετώπιση δηλαδή της κλιματικής κρίσης, η διακρατική συνεργασία δεν βρίσκεται ακόμη σε επιθυμητό επίπεδο, ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η αξιακή αυτοπεποίθηση της Ευρώπης δεν πρέπει να μεταβληθεί σε αυτάρες και ομφαλοσκόπηση. Εξάλλου είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε πορεία δημογραφικής συρρίκνωσης που αν δεν ανασχεθεί θα επηρεάσει καθοριστικά την επιρροή μας στο παγκόσμιο χάρτη. Αναμφισβήτητα η Ευρώπη είναι μια δύναμη προόδου στον πλανήτη. Δεν είναι όμως το κέντρο του κόσμου. 350 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα βρίσκονται σε ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ 100 εκατομμύρια παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς για να γλιτώσουν από πολέμους ή κλιματικές και φυσικές καταστροφές, που επιδεινώνονται με ταχύ ρυθμό. Η επισιτιστική κρίση απειλεί τον παγκόσμιο νότο και η άνοδος των επιτοκίων αυξάνει το βάρος του χρέους των φτωχότερων χωρών. Η Ευρώπη πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα τη νότια γειτονιά της και τη Μεσόγειο, ως πεδίο τεράστιων προκλήσεων και αποσταθεροποίησης, αλλά και ως περιοχή ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων διασύνδεσης και εποφελούς συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, «Αλλαγές παραδείγματος» είναι ο εύστοχος κεντρικός τίτλος του φετινού Φόρουμ των Δελφών. Υποδεικνύει τις βαθιές μεταβολές που συντελούνται όχι μόνο στον κόσμο γύρω μας, αλλά και στο πώς τον προσλαμβάνουμε, στις αντιλήψεις και τις κατεστημένες παραδοχές μας. Συνηθίσαμε στη μεταπολεμική εποχή μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αναπτύσσεται και ακμάζει, στηριγμένη αποκλειστικά στην οικονομική αλληλεξάρτηση και την ήπια ισχύ. Όμως αυτή η Ευρώπη δεν είναι πια δυνατή. Η ήπια ισχύς χρειάζεται και την σκληρή ισχύ. Συνηθίσαμε στη μεταψυχροπολεμική εποχή
τον κόσμο να διασυνδέεται μέσα από παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και ανεμπόδιστες ροές αγαθών, τεχνολογίας, κεφαλαίων. Όμως αυτός ο κόσμος, στο απόγειο της παγκοσμιοποίησης, δεν υπάρχει πια. Οι ροές δεν είναι ανεμπόδιστες. Η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων προηγείται της αποδοτικότητας. Η προέλευση των εισαγωγών έχει σημασία. Η διεθνής οικονομική αλληλεξάρτηση δεν είναι μόνο συνθήκη συνεργασίας και δύναμη ειρήνης, αλλά μπορεί να μετατραπεί και στο ακριβώς αντίθετο, σε παράγοντα ευπάθειας και όπλο επιθετικό. Συνηθίσαμε τέλος την πορεία της ανθρωπότητας μετά το 1945, μετά το 1989, να κατευθύνεται, παρά τα εμπόδια και τις οπισθοδρομήσεις, προς περισσότερη δημοκρατία και πιο ανοιχτές κοινωνίες. Όμως αυτή η εξελικτική καθολικότητα της προόδου δεν υπάρχει. Ο αριθμός των δημοκρατιών μειώνεται. Ο κόσμος μας γίνεται λιγότερο ελεύθερος και λιγότερο δημοκρατικός, ακόμα και στο εσωτερικό της Δύσης. Αυτές είναι οι θεμελιώδες μετατοπίσεις που αλλάζουν πρώτα τον πραγματικό κόσμο που μας περιβάλλει και έπειτα τα ίδια τα νοητικά πλαίσια μέσα από τα οποία τον προσεγγίζουμε. Στο εσωτερικό των κοινωνιών μας, η προστασία της δημοκρατίας είναι διαρκής άσκηση δημόσιας εγρήγορσης. Απέναντι σε οικονομικές κρίσεις που διευρύνουν τις ανισότητες, την ευαλωτότητα και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Απέναντι στη δηλητηριώδη μυσαλλοδοξία της δημαγωγίας των άκρων, που επιδιώκουν όχι να διορθώσουν και να ξαναχτίσουν, αλλά να ισοπεδώσουν και να γκρεμίσουν. Απέναντι στους ψευδοπροφήτες της παραπληροφόρησης και των fake news, που διαβρώνουν τα θεμέλια της αντικειμενικής πραγματικότητας και της ηθικής της επικοινωνίας στα οποία οικοδομείται η συλλογική συνύπαρξη. Η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα επανάπαυσης. Είναι αγωνιστική συνθήκη, με φρόνημα αυτοπροστασίας απέναντι στους εχθρούς της. Η δημοκρατία αυτή απαιτεί την κοινωνική συνοχή. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η συνέχιση της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, για την αναχέτηση των δυνάμεων του στασιμού πληθωρισμού που γεννάει διεθνής οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Προέχει συνεπώς, στη συγκυρία που διανύουμε, η ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάπτυξης, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και εν τέλει στην εδραίωση ενός παραγωγικού προτύπου προσαρμοσμένου στις νέες προκλήσεις. Αυτό προϋποθέτει τη θωράκιση των δημόσιων υποδομών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Με άλλα λόγια, τη μεταρρύθμιση του κράτους στη βάση του. Όχι μόνο για να μην ξαναζήσουμε εθνικές τραγωδίες και καταστροφές που μας πληγώνουν όλους βαθιά, αλλά για να εναρμονίσουμε την πολιτική της καθημερινότητας με τα στοιχήματα της νέας εποχής, δημιουργώντας ένα δίκτυο ασφάλειας για τους πολλούς, ιδίως για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κυρίες και κύριοι, ως μια χώρα με εμπεδωμένη συμμετοχή και αποδεδειγμένη δέσμευση στην Ενωμένη Ευρώπη και στη Δύση, η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Ως το ένα το παλαιότερο μέλος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων και στην αναβάθμιση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως το ένα, ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω ότι η βελτίωση του κλίματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του Φεβρουαρίου φέρνει πιο κοντά τους δύο γειτονικούς λαούς και δημιουργεί ελπίδες για μια νέα, καλύτερη εποχή στις διμερείς σχέσεις. Σε ένα κόσμο τεκτονικών αλλαγών, στον οποίο η πυκνότητα του χρόνου συχνά δοκιμάζει τις δυνατότητές μας να τις προβλέψουμε ή να τις κατανοήσουμε, η Ελλάδα καλείται να συντονιστεί και να αλλάξει και αυτή, προκειμένου να παραμείνει δύναμη ευρωπαϊκής σταθερότητας και συνέπειας στην περιοχή της. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.